Αρκαδία 938. Βρίσκομαι στην πόλη σας στα πλαίσια μιας περιοδίας που οργανώνει το Υπουργείο για να ενημερώσουμε τους δανειολήπτες του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας για την Υπουργική Απόφαση που πάρθηκε πριν από 20 μέρες και ρυθμίζει το ύψος των δανείων τους και τρόπους διευκολύνσης στην αποκληρωμή των οφειλών τους. Θεωρείτε ότι αφορά σε μεγάλο αριθμό πολιτών? Δεν το θεωρώ. Αποδεικνύεται από τα νούμερα. Αφορά γύρω στους 82.000 δανειολήπτες του τέως ΟΕ, 81.785 άτομα, εκ των οποίων το 70,3% είναι με οφειλές. Οφειλές υψηλές. Σκεφτείτε ότι περίπου 200 εκατομμύρια είναι οι τόκοι περιμερίας, οι οποίες έχουν υπερβεί το 50% των οφειλών των δανειολήπτων. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το χρέος το υπάρχον είναι 1.480. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται απόσβεση. Δεν υπάρχει καμία προοπτική αυτό το ποσό να καλυφθεί κάποια στιγμή, αν δεν πάρθουν κάποια μέτρα. Οι ρυθμίσεις θα είναι τέτοιος ώστε να εξυπηρετούνται οι δανειολήπτες και τι περιμένετε? Θεωρώ ότι δεν θα περιμένετε να πάρετε όλο αυτό το ποσό, έτσι? Όχι, δεν είναι, γιατί δεν θα υπάρχει δυνατότητα. Το να πάρθει αυτό το ποσό σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί θα χάσουν τα σπίτια τους. Έτσι, προφανώς λοιπόν τα μέτρα δεν κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν δύο πρώτα μέτρα που ξεκαθαρίζουν αρκετά το τοπίο. Το πρώτο είναι ότι όποιος οφείλει έως και 6.000, έχει υπόλοιπο οφειλής από το δάνειό του έως και 6.000, διαγράφεται το δάνειό του. Επίσης, όποιος έχει καλύψει το 60% του ποσού, αρχικού ποσού δανεισμού, επίσης διαγράφεται. Αυτό αφορά 47.000 από τις 82. Γιατί είναι παλιά δάνεια και είναι φορτωμένα με το πίστρο. Αυτοί που θα μείνουν σε δανεισμό, είναι περίπου 33.000, θα δουν τη μηνιαία τους δόση να μειώνεται από 50% έως και 70%. Αυτό επιτυχάνεται ως εξής. Γίνεται μια οριζόντια απομείωση του ποσού δανεισμού κατά 15%. Έτσι, μια πρόσθετη έκπτωση 10% έχει η ομάδα που περιλαμβάνει συνταξιούχους, περιπτώσεις χειρίας, περιπτώσεις οικογενειών με αμαία ή με άτομα με αναπηρία ανίκανα προστεργασία, μονογονεϊκές οικογένειες, οι οποίες ελαφρύνεται επίσης το αρχικό ποσό κατά 10%. Στους δε πολύτεκνους κατά 20%. Αυξάνεται και ο χρόνος αποκληρωμής κατά 10 έτη, που ο συνδυασμός λοιπόν αυτών των μέτρων, καταλαβαίνετε ότι ένα δάνειο των 100 φτάνει στα 70 με αυτούς τους τρόπους. Αν ανήκεις που οι περισσότεροι από τους δανειολήπτες μας, αν σκεφτείτε ότι έχει αλλάξει η ηλικιακή τους κατάσταση, γιατί είναι δάνεια από παλιά. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι ξεκινήσαν εργαζόμενοι, σήμερα το μεγαλύτερο μέρος τους είναι συνταξιούχοι. Απαλλάσσονται σημαντικά η καθημερινότητά τους από ένα σημαντικό βάρος. Πρόσθετα μέτρα παίρνουμε για τους άνεργους. Ο άνεργος μπορεί με μία απλή αίτηση να εξαιρείται της υποχρέωσης καταβολής για 3 χρόνια. Για όσο παραμένει άνεργος, ώστε να φύγει από πάνω του το άγχος, μέσα στην δυσκολία που ζει, να έχει και το άγχος της δόσης. Άρα μπορεί να απαλλαχθεί συνολικά έως και για 3 χρόνια, χωρίς να έχει καμία επίπτωση, ούτε να χάνει από τον χρόνο, ούτε να φορτώνεται με τόκους. Έτσι κι αλλιώς οι τόκοι καταργούνται για όλους από εδώ και προς δεκαετίας. Αυτό ισχύει και για οικογένειες, γιατί η ζωή είναι πιο πολύπλοκη από όσο μπορούμε να φανταστούμε καμιά φορά. Και κάτι που συμβαίνει στην οικογένεια μπορεί να τεινάξει τον προϋπολογισμό στον αέρα. Όποιος λοιπόν, για λόγους που οφείλει βέβαια να αποδείξει, βρίσκεται σε αδυναμία πληρωμής, έχει και αυτό το δικαίωμα να παγώσει η υποχρέωσή του αποκληρωμής. Ό,τι δόσεις έχω καλύψει, ό,τι μου απομένει, συν 10 χρόνια. Υπάρχει και άλλη μια ρύθμιση, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είχαν πάρει ψηλά δάνεια των 150, των 180.000 για αγορά κατοικίας και πιθανώς εκεί η δόση να βγαίνει ψηλή. Εκεί λοιπόν έχουμε βάλει μία δικλίδα ασφαλείας και λέμε ότι μπορεί να ενταχθεί σε μία ρύθμιση που προβλέπει ότι αν η δόση
ξεπερνάει το 10% του οικογενειακού του εισοδήματος, μπορεί να ζητήσει να πληρώνει μέχρι και το 10% του οικογενειακού του εισοδήματος. Και ανάλογα θα αυξηθεί ο χρόνος αποπληρωμής. Πότε θα ξεκινήσει αυτά τα πέτρα, πότε θα ξεκινήσουν και θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν κάποια αίτηση, τι θα πρέπει να κάνουν? Και πού θα μπορούν να τη δίνουν? Θα σας πω, καταρχήν θέλω να πω ότι μέσα σε αυτές τις ρυθμίσεις που λίγο πολύ σας περιέγραψα, θα βρούνε όλη την περίπτωσή τους. Δηλαδή, λίγο ένας από εδώ, λίγο άλλος από εκεί, κάπου όλοι εντάσσονται. Πρέπει να μπουν με αίτηση στις ρυθμίσεις, γιατί εξετάζουν τη σημερινή τους κατάσταση. Υπήρχαν τα δάνεια των πολυτέκνων, τα οποία δημιούργησαν τη στιγμή που έκανε την αίτηση και ήσουν πολύτεκνος. Εμείς εντάσσουμε και αυτούς που γίνανε μετά το δάνειο, πολύτεκνοι, ή σήμερα είναι συνταξιούχοι, ή είναι μονογονεϊκές οικογένειες, ή είναι σε κατάσταση κυρίας. Άρα πρέπει να ξέρουμε τη σημερινή τους κατάσταση για να δούμε, και αυτό θα μας το πληροφορούν με την αίτησή τους. Η γραφειοκρατία δυστυχώς καλά κρατεί. Έτσι. Αυτό εδώ και για λόγους διαφάνειας θέλουμε να γίνει, πρέπει να γίνει, γιατί είναι και μεγάλος ο αριθμός, πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά. Θα φτιαχτεί λοιπόν μια ηλεκτρονική πλατφόρμα. Ηλεκτρονική πλατφόρμα, το ξέρετε καλά, σημαίνει πρόγραμμα. Σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει να βρεθεί αυτός που θα φτιάξει το πρόγραμμα. Σημαίνει ότι πρέπει ο ΑΕΔ να κάνει ένα διαγωνισμό, να αναθέσει το πρόγραμμα για να μπορεί να βγει. Υπολογίζουμε ότι αν όλα πάνε καλά, σε 2-2,5 μήνες θα είμαστε πάλι με μια ηλεκτρονική πλατφόρμα αντίστοιχη με αυτή που υπάρχει για αυτούς που έχουν πάρει εργατική κατοικία στους οικισμούς του ΤΕΟΣ ΟΕΤ, που θα μπαίνουν και θα παίρνουν απάντηση. Όμως για τις δύο περιπτώσεις που είπα στην αρχή, αυτή δηλαδή που είναι από 6.000 και κάτω και αυτοί που έχουν καλύψει το 60%, εκεί δεν μας ενδιαφέρει η οικογενειακή τους κατάσταση. Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια αυτές οι περιπτώσεις να ξεκινήσουν μετά το Πάσχα με έντυπη αίτηση, η οποία θα κατατίθεται στον ΟΑΕΔ. Θα παίρνει λίγο χρόνο, γιατί είναι με το χέρι οι υπολογισμοί, να πηγαίνει στα κεντρικά, να έρχεται η απάντηση. Αλλά τα μέτρα της υπουργικής απόφασης ισχύουν από την έκδοση της. Αρκαδία 938.